Πάλι καλωσορίζω τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Μάκη Ανδρονόπουλο. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της σύνδεσης και τον ευχαριστώ θερμά. Γεια σου Μάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές της Ναυτεμπορικής. Δεν ξέρω αν είχες τη δυνατότητα να ακούσεις, έκανα έναν μικρό πρόλογο με αφορμή και τις ανακοινώσεις που έγιναν νωρίτερα από τον Biden για τα κινέζικα προϊόντα, όπου υπερπολαπλασιάζει τους δασμούς στα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, από το 25 πάει στο 100%, επιβάλλει δασμούς στα πάντα. Όλα αυτά στο πλαίσιο ενός εμπορικού πολέμου, στον οποίο έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω, είναι ένα πολύπλοκο σκηνικό και σε όλα αυτά μπαλαντέρ ο Κινέζος Πρόεδρος, ο οποίος έκανε και τη βόλτα του στην Ευρώπη. Ναι, νομίζω ότι αυτή η λογική των δασμών, πρώτον είναι κατά της λογικής του παγκόσμιου εμπορίου όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Mm-hmm. Βέβαια, οι δασμοί ξεκίνησαν από τον Τραμπ, αλλά το γεγονός ότι τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι τόσο ανταγωνιστικά σε τιμή και σε ποιότητα που επιβάλλουν μια προστασία 100% πάνω στην τιμή του, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανταγωνισμού για την Αμερικάνικη και για την Ευρωπαϊκή αγορά. Αν μου επιτρέπεις, μια παρένθεση, πραγματικά έχει ενδιαφέρον το εξής. Γιατί ξαφνικά οι Κινέζοι άρχισαν να φτιάχνουν αυτοκίνητα? Γιατί απλοποιήθηκε η τεχνολογία. Το να έχεις τεχνολογία να φτιάχνεις θερμικούς κινητήρες, να φτιάχνεις σασμάν, να φτιάχνεις διαφορικά, να φτιάχνεις συστήματα τα οποία απαιτούσαν εξαιρετική τεχνογνωσία και πολύ μεγάλη εμπειρία που δεν την είχαν οι Κινέζοι, έδινε ένα προβάδισμα στους Ευρωπαίους. Και ήταν γεγονός δηλαδή ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ανθούσε. Με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το γεγονός ότι οι Κινέζοι είχαν υποδομή στις μπαταρίες, στις πρώτες ύλες για τις μπαταρίες και μια τεχνολογία η οποία είναι, ας πούμε, βατή οι ηλεκτροκινητήρες, άλλαξε αμέσως το τοπίο. Νομίζω ότι... Έλα. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι, έχει παγώσει εικόνα σου, αλλά σε ακούμε. Ναι. Είναι βέβαιο ότι πολλοί παράγοντες έχουν ευνοήσει την κινέζικη παραγωγή και την έχουν ευνοήσει σε σημείο που προκαλεί τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι πανικός. Δηλαδή οι ανακοινώσεις Biden είναι σήμα πανικού. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι η Κίνα παραμένει πολύ μεγάλος εμπορικός παίχτης και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την Ευρώπη. Mm-hmm. Με την Ευρώπη έχει ημερήσιο εμπόριο 2,3 δις ευρώ την ημέρα. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα αυτά. Mm-hmm. Η Κίνα είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος από την Ευρώπη στην Κίνα. Τα συμφέροντά της εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλα και διαρθρωτικά. Δηλαδή η γερμανική βιομηχανία εξαρτάται πάρα πολύ από τα κομμάτια που φέρνει από την Κίνα για να ολοκληρώσει τη δικιά της παραγωγή σε κρίσιμα τεχνικά και περίπλοκα προϊόντα. Συνεπώς, το ταξίδι του Xi Jinping στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, το οποίο εμείς εδώ δεν το προσέξαμε ιδιαίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι παραπονέθηκαν γιατί δεν πήγε και ο Σόλτς να τον δει στο Παρίσι. Ο Σόλτς ήταν τον είδε ο Μακρόν. 15 μέρες. Είδε τον Μακρόν, είδε και την Φόντερ Λάινεν που την είχε φέρει ο Μακρόν για να ανοίξει την κουβέντα. Και πράγματι γίνονται κάποιες κουβέντες σε σχέση με με την στήριξη με κρατικά κεφάλαια των κινέζικων επιχειρήσεων. Γίνονται συζητήσεις σε επίπεδο ανταγωνισμού, αντιντάμπινγκ κτλ. Αλλά το πολιτικό μήνυμα που έδωσε στους Ευρωπαίους, τουλάχιστον στο Παρίσι, ο Κινέζος Πρόεδρος ήταν ότι οι Αμερικάνοι δεν είναι φίλοι σας. Εμείς είμαστε οι φίλοι σας. Και
Αυτό είναι πολύ κρίσιμο να το σταθμίσουμε. Δεν συνηθίζει ο Κινέζος Πρόεδρος να λέει πράγματα εντός εισαγωγικών λαϊκίστικα και ατάκες. Έχει ουσία. Ναι. Η ουσία φάνηκε στις δύο επόμενες χώρες που πήγε, οι οποίες είναι δύο χώρες που δεν ανήκουν στο νεοφιλελεύθερο μπλοκ σκέψης και πολιτικής και γεωπολιτικής ακόμα. Ναι. Είναι αρκετά συμπαθούσες προς την Ρωσία, όπου έκανε πολύ σημαντικό. Ενώ στην Ουγγαρία και τη Σερβία, Και τη Σερβία. Καταρχήν είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτές οι δύο χώρες συνορεύουν. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι υπογράφει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Σερβία, όπου οι συναλλαγές θα γίνονται σε τοπικό νόμισμα, δηλαδή yuan και το σερβικό νόμισμα, και υποσχέθηκε πολύ σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές. Το ίδιο και στην Ουγγαρία, όπου εκεί ακούστηκε ένα τρελό νούμερο της τάξης των 20 δις δολαρίων, σε προοπτική βέβαια. Επενδύσεων λες τώρα, για επενδύσεις λες. Επενδύσεις σε υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγει η Κίνα την Σερβία και την Ουγγαρία σε πολύ κρίσιμους σταθμούς για την διείσδυση των προϊόντων της στην ευρωπαϊκή αγορά. Να σου θυμίσω απλώς ότι έχει και ένα λιμάνι. Και μάλιστα αυτό τυχαίνει να είναι στον Πειραιά, που είναι η πύλη, η θαλάσσια πύλη στην Ευρώπη. Ναι. Εδώ όμως εγώ αισθάνθηκα ότι ήταν και ένα μήνυμα προς την Ελλάδα, ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και οι αερογέφυρες. Μη μας έχουμε πει να κάνουμε μια στρατηγική συμμαχία εμπορική, αλλά δεν πάνε τα πράγματα όπως ούτε οι Κινέζοι θα θέλανε, ούτε και εμείς. Προφανώς για πολιτικούς λόγους. Αλλά το ουσιαστικό, και εδώ θέλω να κάνω ένα άλμα προς τα πίσω στην Συμφωνία των Πρεσπών. Όταν υπογράφτηκε η συμφωνία, αμέσως μετά βγήκε και δημοσιοποιήθηκε από πολλούς αρθρογράφους, και εγώ είχα κάνει ένα κομμάτι, για ένα σχέδιο στρατηγικής εμπορικής και οικονομικής σημασίας. Τη σύνδεση Θεσσαλονίκης, Αξιού, Μοράβα με τον Δούναβη. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα project συγκλονιστικό, 17 δις δολαρίων, το οποίο θα επιτρέψει ποταμόπλοια, ναι, να φεύγουν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να φτάνουν στο κέντρο της Ευρώπης, ναι, και στη Μαύρη Θάλασσα και στη, ναι, Δυτική Ευρώπη. Ναι. Αυτά, αυτά είναι που τέτοιου τύπου project είναι που λύνουν και πολιτικά προβλήματα, σαν και αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα με την, με τη Βόρεια Μακεδονία ή ακόμα και με την, με την Αλβανία. Αυτές είναι κρίσιμες υποδομές οι οποίες αλλάζουν γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα. Αλλά η Ελλάδα πρέπει να έχει μια άποψη. Δεν έχει εθνική άποψη για αυτά τα ζητήματα. Τα συζητάμε διάφοροι, οι οποίοι καταλήγουμε να είμαστε και λίγο γραφικοί. Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα όταν είναι ένα θέμα που αφορά την ίδια την Ευρώπη. Έτσι αφορά καταρχήν τα ευρωπαϊκά όργανα, αφορά τομείς της βιομηχανίας της Ευρώπης. Διάβαζα, ας πούμε, στα αυτοκίνητα. Είναι συγκλονιστικό. Το 2020 οι εισαγωγές από την Κίνα ήταν της τάξης του 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το 2023 ήταν 11 δισεκατομμύρια. Είναι 11 φορές επάνω. Είναι συγκλονιστικό μέσα σε 3 χρόνια. 11 φορές επάνω, 11 δις από το 1, κάτι δις εισαγωγές αυτοκινήτων. Ναι. Κοίταξε, τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ευμάρεια των τελευταίων 20-25 ετών που έζησε η Δύση οφείλεται στο ότι πήγε την παραγωγή της στην Κίνα, ναι,
όπου η Κίνα είχε χαμηλά κόστη παραγωγής και παρέδιδε προϊόντα αξιόπιστα με νόρμες αμερικάνικες και ευρωπαϊκές και ελέγχους. Και ταυτόχρονα δόρισε την τεχνογνωσία την οποία σε πολλά είδη δεν την είχαν οι Κινέζοι και είχαν την ευκαιρία να την αποκτήσουν. Βέβαια, απολύτως έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα η Κινέζικη οικονομία ήταν και τότε η μεγαλύτερη στον κόσμο. Δηλαδή μετά υπήρξε μια μεγάλη ιστορική καμπή με μια υστέρηση τεχνολογική, γιατί παρέμεινε στάσιμη ενώ η Δύση εκβιομηχανίστηκε με τρομακτική ταχύτητα και την ακολούθησε αμέσως και η Ιαπωνία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μεγέθη. Η Κίνα πέρασε αυτό που λέει ο Σι Τζιν-πινγκ, 100 χρόνια πόνου και περιφρόνησης. Ναι. Αλλά είναι φυσικό, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια δύναμη και μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιστραφεί με τους δασμούς των 100, ας πούμε. Ναι, γιατί θα υπάρξουν και από την άλλη δασμή, βέβαια. Έτσι, θα απαντήσει με δασμούς και η Κίνα σε προϊόντα που εισάγονται από τη Δύση και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι ο πόλεμος, ο οικονομικός εμπορικός πόλεμος μεταφέρεται σιγά σιγά και στο νομισματικό πεδίο, όπου η τάση για αποδολαριοποίηση παίρνει και πολιτική χρειά αλλά και οικονομική. Έχω σημειώσει ότι το δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα κάλυπτε το 2001 το 73% των παγκοσμίων αποθεμάτων. Ναι. Το 2023 είχε πέσει στο 58%. Μάλιστα. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Οφείλεται βεβαίως και στην παρουσία του ευρώ, το οποίο έχει πάρει ένα κομμάτι από την πίτα, όχι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που θα μπορούσε να αντιστοιχίσει στο μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά σίγουρα Μάλιστα. είναι ένα κρίσιμο κομμάτι. Λοιπόν, αγαπητέ μου Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και λέω ήταν μια εξαιρετική συγκυρία, γιατί η είδηση για τις ανακοινώσεις Biden έγινε γνωστή πριν από λίγο. Απλώς το ξαναλέω, αν δεν μας άκουσαν, ότι ουσιαστικά υπερπολαπλασιάζονται. Για τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, η δασμή από το 25 πάνω στο 100% στις ΗΠΑ, στα κινέζικα αυτοκίνητα. Για τα ηλιακά πάνελ, ένας προνομιακός χώρος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από το 25 πάνω στο 50%. Και τέλος πάντων, παντού, χάλιβας, αλουμίνιο, μπαταρίες, ημιαγωγή, παντού μπαίνει καπέλο από 15, 30, 35, 50%. Έχει ενδιαφέρον και φαντάζομαι έχει και συνέχεια. Υποθέτω ότι ήθελε να προλάβει τον Τραμπ. Αυτά θα τα έκανε ο Τραμπ. Ναι, ναι. Αλλά στο πλαίσιο της εσωτερικής διαμάχης μπορεί να βιάστηκε να τα κάνει ο Μπάιντεν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ.